ένα όργανο όπως είναι η Περιφερειακή Ένωση Δήμων δεν θα πρέπει να είναι μακριά από τις αποφάσεις που θα πάρουν κάποιοι άλλοι για τους Δήμους. Νομίζω ότι αυτή την ώρα, μια ώρα που κρίνεται το μέλλον και βεβαίως η τσέπη των ανθρώπων, η ΠΕΔ συνεδριάζει να πάρει απόφαση σήμερα για το σοβαρό θέμα αυτό των απορριμμάτων. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνει ότι ο καθένας από εμάς έχει μια ιδιότητα και μια ειδικότητα. Άλλοι έχουν σπουδάσει γιατροί, άλλοι είναι δικηγόροι, άλλοι είναι καθηγητές, άλλοι είναι λογιστές. Δεν μπορούν όμως σε καμία περίπτωση να έχουν άποψη σε θέματα τέτοια, συγκεκριμένα και ειδικά. Κάλεσα λοιπόν έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει εμπειρία και οικογενειακή εμπειρία, αλλά και ο ίδιος έχει κάνει πάρα πολλές μελέτες, να πάρει αυτές τον όγκο των σελίδων που είναι η μελέτη που έδωσαν οι μελετητές, που είναι να πάει στο ΦΟΣΔΑ για να επικαιροποιηθεί, που είχαν αφήσει τρία ανοιχτά παράθυρα και έλεγαν δύναστε να κάνετε το ένα, δύναστε να κάνετε το άλλο, δύναστε να κάνετε το άλλο. Και ο άνθρωπος αυτός, αφού μελέτησε όλα αυτά, έχει έρθει σήμερα μαζί μου να καταθέσει την άποψή του, τι ακριβώς, τεκμηριωμένα όμως την άποψή του, με σελίδες, παραγράφους και ακριβώς το τι είναι, ένα πολύ ωραίο και λιτό κείμενο, 4 σελίδες, α4, το οποίο στο τέλος έχει και ένα εξαγόμενο συμπέρασμα. Αυτά λοιπόν θα πιστοποιηθούν σήμερα, αφού αναλυθεί αυτό από τον μελετητή, θα πάρθει απόφαση από την ΠΕΔ και αμέσως μετά, τη Δευτέρα, στο ΦΟΔΣΑ, θα πάμε λοιπόν με την απόφαση και τη θέση που έχει η ΠΕΔ. Κανονικά όμως. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Όλες οι οξύτητες, όλες αν θέλετε αυτές οι εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί, είμαι σίγουρος ότι έχουν δημιουργηθεί από παρερμηνίες. Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό είναι σωστό, κάποιοι άλλοι με το μυαλό τους ότι εκείνο είναι σωστό. Υπάρχουν όμως μελετητές οι οποίοι κάθονται και σου αναλύουν όλες τις περιπτώσεις και σου δίνουν ακριβώς αυτό που πρέπει να σου δώσουν. Πιστεύω ότι σήμερα τα πράγματα έχουν τροχιοδρομηθεί, υπάρχει άποψη, το ΣΔΙΤ δεν είναι εκείνο το οποίο μπορεί να δώσει λύση, υπάρχει το δεύτερο στοιχείο που είναι η περιφερειακή λύση των απορριμμάτων, αυτό που λέμε ενδιάμεση διαχείριση. Και η ενδιάμεση διαχείριση μπορεί να γίνει και μόνιμη, γιατί στοιχίζει σε περιπτώσεις και το 1/3 της τιμής του ΣΔΙΤ και δεν είναι ένα μνημόνιο σκουπιδιών για 30 χρόνια. Με την ευθύνη για τις υπογραφές μας και για τις τοποθετήσεις μας, ο καθένας πορεύεται. Μπορείτε να μας πείτε περίπου τι λέει η μελέτη του που έδωσε ο ΦΟΣΔΑ στο μελετητή? Και δεύτερον, ακούστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, και αν εσείς είστε της ίδιας άποψης, ότι η μελέτη που συντάχθηκε ήταν με βάση λανθασμένων στοιχείων, γι' αυτό προκρίνει το πρώτο σενάριο, είναι υπέρ της ΔΙΤ. Αυτά έχουν καταδειχθεί τα λάθη. Έχουν καταδειχθεί τα λάθη και δεν είναι συμφέρουσα λύση το ΣΔΙΤ. Συμφέρουσα λύση είναι η λύση την οποία η Καλαμάτα κάνει κάποια χρόνια τώρα και σωστά την έκανε προφανώς. Εκτός εάν σήμερα αλλάζει άποψη, άρα το προηγούμενο που έκανε ήταν λάθος. Και από την άλλη μεριά, δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς έχει τον πόη, το ανάστημα να σταθεί απέναντι για 30 χρόνια με την υπογραφή του σήμερα, όταν εμένα η θητεία μου τελειώνει σε 3 χρόνια και αν την ανανεώσω θα πάω 8, αλλά δεν έχω κανένα δικαίωμα όμως να υπογράφω σήμερα για 30 χρόνια. Λοιπόν, ακούστε με σοβαρότητα. Και νομίζω ότι ο άνθρωπος που κάθεται απέναντι στις δικές σας κάμερες και στα μικρόφωνα, νομίζω ότι του περισσεύει σοβαρότητα. Μέχρι σήμερα αυτό έχει δείξει και ο λαός που με στηρίζει, αλλά και οι αποφάσεις που έχω πάρει. Δεν μπορώ μετά από την τεκμηριωμένη άποψη του μελετητή που έκανε για λογαριασμό της ΠΕΔ αυτή τη μελέτη, να συνταχθώ με καμία φωνή που μου λέει να πληρώνω 3 φορές περισσότερο για ένα πράγμα που μπορώ να το κάνω με 3 φορές λιγότερο. Και ένα πράγμα που μπορώ αύριο να αλλάξουν οι νόμοι της Ευρώπης και να μην στέκει, αλλά εγώ να έχω πληρώσει, να έχω μάλλον υπογράψει για να πληρώνω αυτούς τους ανθρώπους για 30 χρόνια. Θεωρώ απαράδεκτες αυτές τις μεθοδεύσεις και όποιοι αυτή τη στιγμή λανθασμένα μένουν σε αυτά δίπλα κολλημένοι, θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους. Τη στάση της κυβέρνησης που δεν λέει ξεκάθαρα τι θέλει με το ΣΔΙΤ, βλέπουμε ότι ούτε το καταργεί αλλά ούτε και το υλοποιεί. Ακούστε κάτι. Και ο Πόντιος Πιλάτος έκανε ένα μεγάλο λάθος. Έπλυνε τα χέρια του που έδειχνε κάντε εσείς ό,τι θέλετε.
απεδείχθηκε ότι ο Ισέρων ήταν λάθος του μεγάλου και ιστορικό λάθος. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε την τύχη του κόσμου στα χέρια τους θα πρέπει να παίρνουν γενναίες αποφάσεις οι οποίες θα τους χαρακτηρίζουν. Θα ήθελα να ακούσω την κυβέρνηση να πει αυτό που έλεγε και πριν γίνει κυβέρνηση. Δυστυχώς όμως κάποιοι από την κυβέρνηση δεν το λένε, αλλά ο Τσιρόνης εμένει να το λέει που είναι και ανάλογος υπουργός. Βεβαίως το λέει. Δώστε τη λύση, πάρτε τις αποφάσεις σας και προχωρήστε. Δεν είπε λοιπόν ότι εγώ συντάσσομαι με την Τέρνα όπως ακούσαμε χρήματα. Να ψιθυρίζουν. Τα χρήματα τα έχουν δώσει από το 15 το Φλεβάρι. Και τα έχουμε τα χρήματα οι Δήμοι στη διάθεσή μας να κάνουμε την ενδιάμεση και είναι πολύ λίγα σε σχέση με τα 130 εκατομμύρια που ωρεύονται κάποιοι να πάρουν για να κάνουν το σχέδιο της ΔΗ. Ακούστε με. Ακούστε με. Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι είναι παραπληροφορημένοι. Και μιλάω και ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι στην περιφέρεια, μπορεί να είναι ξεχάστερα. Έχουν κάνει λάθος. Εγώ θα τους συνεχειριάσω το πόρισμα, να το διαβάσουν και από εκεί και πέρα, τουλάχιστον πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι σόφρονες, θα καταλάβουν το λάθος τους. Εμείς το φωνάζουμε τόσο καιρό. Ξέρετε γιατί οι δήμαρχοι εμένουν και φωνάζουν, ειδικά οι μεγάλοι δήμοι? Γιατί θα ανέβουν πάρα πολύ τα κοστολόγια μας. Στο ΣΔΙΤ υπάρχει μία κάλυψη. Ότι να, εμάς μας το φέρανε το μανιφέστο και δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Όμως στην τοπική διαχείριση, ενδεχομένως ο κόσμος, έστω και αυτό το λίγο, να εναντιωθεί απέναντι στους δημάρχους. Είναι λάθος. Από τη μια μεριά θα κληθούν να πληρώνουν, παράδειγμα, δήμοι του μεγέθους του δικού μου 1 εκατομμύριο το χρόνο, και από την άλλη μεριά θα χρειαστεί να πληρώνουν 3 εκατομμύρια το χρόνο. Για το ίδιο μιλούμε, για 50.000 λαό μιλάω. Αυτή η διαχείριση λοιπόν που τριπλασιάζει το κόστος, μετά θα είναι μια ροπαλιά στο κεφάλι του λαού. Ποιος δήμαρχος θα έχει τάντερα και την ψυχή να το κάνει? Και το λέω έτσι πολύ πεζά, πολύ καφενιακά. Το λέω πολύ έτσι πεζοδρομιακά. Ποιος έχει τα ψυχικά αποθέματα να πάει να πει στον κόσμο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, ότι εγώ θα σε βάλω για 30 χρόνια να πληρώνεις αυτά τα λεφτά, έχεις δεν έχεις σκουπίδια, στην Τέρνα? Δεν θα το κάνει κανένας. Πιστέψτε με αυτό που σας λέω. Κανένας. Πρόεδρε, σήμερα γίνεται ένα πρώτο βήμα, παρουσιάζεται η μελέτη. Βέβαια, έχει πολλές μελέτες να μένουν στα χαρτιά και να μπαίνουν στα σιρτάρια. Ποια είναι η διαφορά αυτή τη μελέτη εδώ στην ΠΕΤ, και αν έχει ίσως κάποιο χρονοδιάγραμμα από εδώ και πέρα, τι γίνεται? Ακούστε, η ενδιάμεση διαχείριση. Εμείς λέμε αυτό που θα κάνουν τώρα οι Δήμοι. Να γίνει μόνιμη διαχείριση. Πιστεύω και ξέρω και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν συμφέροντα. Δεν είμαστε από μια κοινωνία Αγίων. Δεν είναι εδώ συνέλευση παραδείσου. Εδώ είναι μια συνέλευση, μια κοινωνία που βλέπετε ότι το δούνου του πίνει το αίμα της πατρίδας μας και διαρκώς ζητάει περισσότερα. Έτσι είναι και το κεφάλαιο. Κυνηγάει το κεφάλαιο. Και ξέρετε, αν θέλετε, είμαι ένας άνθρωπος υπέρ της ελεύθερης οικονομίας και το λέω και το δηλώνω και το έχω πει χρόνια. Δεν είμαι από αυτούς που λένε άλλα και κάνουν άλλα. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν το κεφάλαιο και τι λέει? Εγώ θα τα πάρω. Θα χρησιμοποιήσω ΜΜΕ, κάποια ΜΜΕ, θα χρησιμοποιήσω ανθρώπους υψηλά ισταμένους. Θα πάω να λαδώσω, να κάνω. Δεν τα ξέρετε αυτά? Περιμένετε να σας τα πω εγώ? Δεν τα ακούτε γύρω-γύρω τι γίνεται? Πώς λειτουργούν τα συμφέροντα? Και στο τέλος, ο αποδέκτης του λογαριασμού είναι ο λαός. Αλλά ο ενδιάμεσος που θα υπογράψει για να πάει και να πληρώσει ο λαός είναι ο δήμαρχος. Πιστεύετε λοιπόν ότι εγώ έχω την πολυτέλεια να με φτύνει ο κόσμος, ή αν θέλετε μου αρέσει να με φτύνει ο κόσμος στον δρόμο για αυτό που θα κάνω? Εγώ δεν θα το κάνω. Και αστεναχωρώ ανθρώπους και αστεναχωρώ συμφέροντα. Τους στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου, να έχουν καλό καλοκαίρι και να ξέρουν ότι όσο εγώ είμαι εδώ, δεν πρόκειται να υπογράψω τέτοια πράγματα για τον κόσμο. Εμένα με καλεί η ΠΕΤ και συγκεκριμένα ο πρόεδρός της να διαβάσω 521 σελίδες που είναι ο προτινόμενος ΠΕΣΔΑ. Πρόκειται για ένα κυκαιώνα ουσιαστικά δεδομένων που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να διαβάσει ένας δήμαρχος μέσα σε ένα τριήμερο. 521 σελίδες είναι τα παραρτήματα, συν τους χάρτες. Οπότε εμένα με καλεί η ΠΕΔ να διαβάσω αυτό το κείμενο, να καταγράψω αν υπάρχουν ελλείψεις, αν υπάρχουν σωστά στοιχεία, γιατί σε μια μελέτη υπάρχουν και σωστά στοιχεία. Υπάρχουν και ελλείψεις, πάντοτε. Να δούμε αν μπορούμε να τη βελτιώσουμε, αν καταλήγει σε ορθά συμπεράσματα και από εκεί και πέρα. Σε αυτά τα τρία σενάρια που προτείνει η μελέτη, εγώ έχω έρθει εδώ περιστατωμένα να πω και τα θετικά και τα αρνητικά στο κάθε σενάριο. Όχι απαραίτητα τα αρνητικά για το ένα και τα θετικά για το άλλο, και περιστατωμένα καταλήξω μια άποψη ποιο σενάριο είναι το πιο συμφέρον και μακροπρόθεσμα, γιατί εδώ συζητάμε για μια περίοδο 33 χρόνων, 28 ετών συν άλλων 5 ετών, σύνολο 33, και να πω περιστατωμένα οικονομικά και τεχνικά όμως, με βάση την τεχνολογία, γιατί αυτό είναι το εργαλείο του ΠΕΣΔΑ,
είναι και η τεχνολογία, να πω τεχνικά τι μας συμφέρει περισσότερο. Και πού καταλήγετε? Κοιτάξτε, εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή ότι η πρόταση των αποκεντρωμένων μονάδων μπορεί να λειτουργήσει πάρα πολύ θετικά ως κίνητρο για τη διαλογή στην πηγή, για χωριστά ρεύματα, για έναν ορθό τρόπο διαχείρισης, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπει το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, ο νέος ΕΣΔΑ, έτσι. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, να διαχειριστούμε αυτό το υπόλοιπο που μένει στο τέλος. Μπορούμε να βρούμε και νέες τεχνολογίες ακόμα. Γιατί και τα δύο σενάρια που προτείνονται, είτε η κεντρική διαχείριση είτε η αποκεντρωμένη, πάλι καταλήγουν σε υπόλοιπο. Είναι δεδομένο ότι θα καταλήξουμε σε ταφή. Εγώ λοιπόν προτείνω τεχνικά να περιορίσουμε το ρεύμα που καταλήγει σε ταφή. Αυτό είναι το βασικό. Να εφαρμόσουμε συστήματα διαλογής στην πηγή, να χωρίσουμε τα ρεύματα στην πηγή. Αν δεν μπορούμε στην πηγή, να χωρίσουμε με βάση την αρχή της εγκύτητας όσο πιο κοντά στην παραγωγή, να χωρίσουμε τα ρεύματα πιο κοντά στην παραγωγή, και αυτό είναι η τοπική μονάδα, έτσι, και με ένα φυσιολογικό κόστος, το οποίο δεν θα παγιώνεται και σαν τεχνολογία και σαν κόστος για 33 χρόνια. Θα είναι εξελίξιμο, θα είναι ευέλικτο, θα υπάρχει ελαστικό κόστος. Αν μια μονάδα τοπική ξεκινήσει και λειτουργεί με ένα κόστος Α, θα μπορεί σε 5 χρόνια, αν βρω εγώ μια νέα τεχνολογία ή κάποιος συναδελφός μου, να πέσει στα 10 ευρώ κάτω, 20 ευρώ κάτω, σε 10 χρόνια, σε 15 χρόνια. Γιατί να δεσμευτώ και τεχνολογικά και οικονομικά για 33 χρόνια. Άρα η μελέτη αυτή θα διαμορφώνεται ανάλογα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Εγώ θα το ήθελα αυτό, ένα κείμενο που υπογράφεται. Μια σύμβαση που υπογράφεται να υπάρχει κάποιος όρος μέσα ώστε να μπορεί να εξελιχθεί. Αυτό που μας έρχεται εδώ σαν σενάριο δεν μπορεί να εξελιχθεί. Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στην εξέλιξη. Υπάρχει ένας όρος για το τονάζ, το οποίο τονάζ, όταν λέω, επειδή μας ακούει και τεχνικός κόσμος, είναι και ποσοτικό και ποιοτικό. Έτσι, είναι αντικίνητρο ουσιαστικά για συστήματα διαλογής στην πηγή, αυτό το τονάζ, το ποιοτικό κυρίως. Και από εκεί και πέρα, αυτό που μας έρχεται εδώ σαν πρόταση, εγώ τεχνικά δεν μπορώ να το δεχτώ. Δηλαδή, αν σε 10 χρόνια, σε 6 χρόνια που θα αναθεωρηθεί ο ΠΕΣΔΑ, βρούμε κάτι άλλο, δεν θα μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Σε 12 χρόνια, σε 2 ΠΕΣΔΑ, δεν θα μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Γιατί θα είμαστε δεσμευμένοι και 33 χρόνια. Τεχνολογικά σας λέω. Διαπιστώσατε, γιατί ακούγεται από τους αιρετούς, ότι υπάρχει μελέτη, έγινε βάση λανθασμένων στοιχείων που δόθηκαν στο μελετή. Εντάξει, εγώ τεχνικά βρήκατε, όχι, εσείς αν βρήκατε κάποια λανθασμένα, κάποια λάθος στοιχεία. Εγώ έχω βρει κάποιες παραδοχές οι οποίες γίνονται, οι οποίες οδηγούν σε λάθος συμπέρασμα. Αυτό βλέπω εγώ μέσα. Έχω βρει και τέτοια στοιχεία που λέτε. Έχω βρει και καλά στοιχεία. Όχι, αν υπάρχει παραπλάνηση του μελετή. Έχω βρει, κοιτάξτε. Είτε οικειοφελής, είτε όταν μια τοπική μονάδα, από αμέλεια. Να σας πω τι γίνεται. Να σας το πω πρακτικά. Όταν μια τοπική μονάδα σχεδιάζεται, μπαίνει σε ένα τοπικό σχέδιο, κοστολογείται στο τοπικό σχέδιο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, 1 εκατομμύριο ευρώ, 2 εκατομμύριο ευρώ. Κοστολογείται στην απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Κοστολογείται στις οριστικές μελέτες 1.300 και έρχεται μια μελέτη στον ΠΕΣΔΑ για την κοστολογή 10.500, 10,5 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε τεράστια ασυμφωνία. Τεράστια διαφορά. Να πω δηλαδή ότι κοστολογήθηκε μια τοπική μονάδα κάπου κοντά, εγώ το δέχομαι. Εντάξει, αλλά αυτή τη διαφορά σας λέω, εγώ τεχνικά δεν μπορώ να τη δεχτώ.